Επίσης, μας ανακοίνωσε και τον νέο Γενικό Γραμματέα της Βουλής και τον νέο Ειδικό Γραμματέα. Γενικός Γραμματέας λοιπόν θα είναι ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είναι και στενός, υπήρξε και στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και Ειδικός Γραμματέας της Βουλής ο κύριος Βασίλης Μπαγιώκος, ο οποίος ήταν ήδη υπηρετούσε δηλαδή στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Έχουμε λευκό καπνό και για τους αντιπροέδρους, οι οποίοι εξελέγησαν πριν από πολύ λίγο. Ο Νικήτας Κακλαμάνης λοιπόν εξελέγει με μια συντριπτική πλειοψηφία, συγκέντρωσε 290 ψήφους υπέρ και 5 παρών. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου Β' αντιπρόεδρος έλαβε 212 ψήφους υπέρ και 83 παρών. Ο Θανάσης Μπούρας τρίτος αντιπρόεδρος, 273 υπέρ και 22 παρών. Δημήτρης Βίτσας από το ΣΥΡΙΖΑ, τέταρτος αντιπρόεδρος, 282 υπέρ και 13 παρών. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΚΙΝΑΛ, 214 ψήφους υπέρ και 81 παρών. Έκτος ο κύριος Λαμπρούλης με 273 υπέρ και 22 παρών. Έβδομος από την Ελληνική Λύση ο Απόστολος Αυδελάς με 180 υπέρ και 114 παρών. Και όγδοη η Σοφία Σακοράφα από το Μέρα 25 με 243 υπέρ και 52 παρών. Μάλιστα. Να σας πω τελικώς ότι τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, γι' αυτό έχει και ένα πολύ υψηλό αριθμό ψήφων, 290 ψήφους, τον ψήφισε και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Διότι, όπως μας έλεγαν μετά εκπρόσωποι από το ΚΚΕ, είναι πάγια τακτική να δηλώνει παρόν στον πρόεδρο, όπως έγινε και με τον κύριο Τασούλα, και να ψηφίζει όλους τους αντιπροέδρους εκτός από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Στέλλα Παπαμιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε.